Εδώ είμαστε λοιπόν αγαπητοί φίλοι του MyComicsGR και φίλοι των Comics, Πάσχα 2024, διακοπές. Αγαπητοί φίλοι, εμείς δεν είχαμε διακοπές, φτιάξαμε αυτά εδώ που βλέπετε στα τελευταία βίντεο μου, αυτά τα πολλά Mickey Mouse από τη δεκαετία του 60 που ήταν σε τόμο και κάποιος φίλος μας έδωσε προς επισκευή. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπουμε, αγαπητοί μου φίλοι, τα δύο τεύχια, εδώ βλέπουμε μια αρμαθιά από τα τεύχη που μου έστειλε ο κύριος διευθυντής για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω τα οπισθόφυλλά τους, να φτιάξω αρχεία από αυτά, να κάνω ψηφιακές εκτυπώσεις, έτσι, για να βάλουμε σε αυτά εδώ που βγάλαμε από τους τόμους, έτσι, και δεν είχαν οπισθόφυλλα. Εδώ βλέπουμε τυχαία ένα τεύχος, να του κυρίου διευθυντή, να του φίλου που ήταν μέσα σε τόμο, έτσι, βγάλαμε το εσωτερικό, φτιάξαμε τις τρύπες, είχε το εξώφυλλο, αλλά δεν είχε το οπισθόφυλλο. Οπότε λοιπόν, ορίστε. Να και το οπισθόφυλλο. Και έτσι λοιπόν φτιάξαμε όλα τα άλλα, θα τα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ του κύριου διευθυντή ήταν όλα σε καλή κατάσταση, εκτός από αυτό εδώ, το οποίο του το είχε πουλήσει, αν το είχατε δει στο τελευταίο μου βίντεο, κάποιος είχε εδώ πέρα σαπίδια. Ορίστε, τα φτιάξα, αγαπητοί μου φίλοι, και είναι τώρα ωραία, χωρίς ταινίες, που τα είχε κάποιος πολιτής μαζέψει όπως για να του το πουλήσει. Αυτός φυσικά το πήρε, έτσι, και έλεγε πω τι ωραία και καλά έχω το τεύχος στη συλλογή μου, εντάξει. Λοιπόν, τώρα το τεύχος είναι ίσιο, ανοίγει εύκολα και τα λοιπά, το εξώφυλλό του είναι σε καλή κατάσταση, εδώ πέρα που ήταν σαπίδια και εδώ τα έχω φτιάξει, ανοίγει ωραία, τα πιαστράκια είναι στη θέση του, στην παλιά του θέση, έτσι, το ίδιο και σε αυτό εδώ, αγαπητοί μου φίλοι, το οποίο ήταν πολύ ταλέπορο. Αυτό κι αν είχε υποστεί τεράστια ζημιά από τον επιδιορθωτή, τώρα όμως βλέπετε ανοίγει. Ούτε κόλλες, ούτε ταινίες, ούτε τίποτα. Ανοίγει, εντάξει, και στη μέση που ήταν και αυτό σάπιο εντελώς, και εκείνο όπως βλέπετε που καταστήθηκαν όλα, κοιτάξτε, γερό ωραίο, και τα πιαστράκια είναι ακριβώς στη θέση του στην παλιά. Οπότε αποκαταστήσαμε και αυτό το τεύχος του κυρίου διευθυντή, έτσι, το οποίο είναι και αυτό ένα τώρα, και εδώ είχε ταινίες, κόλλες, ήταν ένας χαμός. Είναι σε μια αξιοπρεπής κατάσταση, το οποίο μπορεί να πεις ότι ταιριάζει και με τα άλλα της συλλογής του. Οπότε το μόνο που μένει να φτιάξουμε τον κύριο διευθυντή είναι αυτό εδώ. Είπαμε λοιπόν, καλό Πάσχα λοιπόν που πέρασε το 69, έτσι, φανταστείτε πόσα χρόνια πριν, 55 χρόνια πριν. Δηλαδή ένα παιδί που το πήρε στο περίπτωρο αυτό, είπαμε, είναι τώρα 65 χρονών. Λοιπόν, αυτά τα βάζουμε στη θέση τους, να φύγουνε, του κυρίου διευθυντού, να τα επιστρέψουμε. Να και άλλα εδώ, του κυρίου διευθυντή. Τον ευχαριστούμε που μας τα έστειλε να κάνουμε τη δουλειά, έτσι, τον φίλο. Και εδώ πέρα βλέπουμε όλα όσα έχω ετοιμάσει από τους τόμους εδώ που μου έστειλε ο φίλος, έτσι, όλα αυτά. Αυτά είχαν τα δικά τους εξώφυλλα, τούτα εδώ στη συνέχεια, έτσι, δεν είχαν, και αυτά εδώ που βλέπετε είναι όλα τα οπισθόφυλλα, κατασκευές δικές μου. Αυτό εδώ ήταν το δικό του, αυτό είναι του κυρίου διευθυντή, ίδιο με εκείνο που μου έστειλε. Σε αυτό εδώ το τεύχος, παρόλο που ήταν τέτοιο, έτσι, ήταν δηλαδή, το είχαν κολλήσει πάνω στο σκληρό χαρτόνι του τόμου, έτσι, παρόλο που ήταν έτσι, είπα ότι μιας και είχε σωθεί εδώ πέρα η μαύρη γραμμή, ήταν το κουτί, είπα να το φτιάξω με τα δικά του original, έτσι, που είχαν διασωθεί, γιατί είχαν μείνει μονάχα από εδώ και πέρα, από το έγχρωμο και πέρα δηλαδή έλειπε, έτσι, το οποίο έφτιαξα εγώ μια κατασκευή να ταιριάζει, οπότε έχουμε με τα ίδια, ίδια εξώφυλλα τα original που είχε χρησιμεύσει σαν εξώφυλλο του τόμου, έτσι έχουμε, αγαπητοί μου φίλοι, έτσι. Αυτό το τευχάκι είναι πάρα πολύ ωραίο με τα original εξώφυλλα. Κοιτάξτε τι ωραία κατάσταση. Εντάξει, σε αξιοπρεπή, όχι καλή, αλλά σε αξιοπρεπή κατάσταση, και πάνω απ' όλα γερό και ωραίο. Έχει πάνω του μια αξιοπρέπεια. Έτσι, μπορεί να πουληθεί μεμονωμένα σαν τεύχος. Έτσι, χωρίς να προσβάλλει και τον πολιτή και τον αγοραστή. Λοιπόν, όλα αυτά λοιπόν είναι έτοιμα. Όλα αυτά εδώ είναι έτοιμα. Εδώ μένει μονάχα, όπως αυτό εδώ, έτσι, που θα δείτε σε λίγο, που το έχω επιδιορθώσει,
Έτσι, έτσι θα κάνω και τις ράχες αυτά εδώ, να μην φαίνεται τόσο λίγο η ασπρίλα. Έτσι, κοιτάξτε τι ωραίο έγινε αυτό. Θα δούμε τώρα με το τέλος του βίντεο, μπόρεσα κάπως να τραβήξω την επιδιόρθωση αυτού του ωραίου τεύχους. Να πάρετε μια ιδέα περίπου τι έκανα, έτσι. Και σε αυτό εδώ το τεύχος είναι και το δικό του οπισθόφυλλο, και σε αυτό εδώ, έτσι. Ενώ σε τούτα εδώ είναι άλλη διαδικασία, το οπισθόφυλλο είναι δικό μου, δηλαδή εκτύπωση, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν. Και τι μένει τώρα λοιπόν στο τέλος? Μένει αυτά εδώ, τα οποία είναι τα εναπομείνατα τεύχη που έχουν αυτά εδώ για εξώφυλλα. Αλλά τι γίνεται, αυτά εδώ όμως είναι, αγαπητοί μου φίλοι, σε κακά χάλια, έτσι. Σκισμένα, λείπει κομμάτι από εδώ, έτσι. Εδώ πέρα, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει εκτύπωση, πώς θα ταιριάξει, κόλλες, αυτό, πίσω. Είναι ανυπέρβλητα τα εμπόδια και θα είναι το αποτέλεσμα αισθητικά χάλια, έτσι. Χώρια που όπως βλέπετε και αυτά, κοιτάξτε εδώ να δείτε σε τι κακή κατάσταση είναι, έτσι. Είναι ταλέπορα εντελώς. Έτσι. Αν και εγώ είμαι υπέρ του original, εδώ πέρα, σε αυτό εδώ, λείπει εδώ πέρα κομμάτια, δεν νομίζω ότι θα είναι. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση, έτσι, η καλύτερη λύση είναι, κοιτάξτε εδώ πέρα, έχει φθορές πίσω, αλλά το πιο σημαντικό είναι στο πίσω μέρος, ότι εδώ του το δω, το είχαμε δει, αγαπητοί μου φίλοι, είναι εντελώς χάλια. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι αυτά εδώ τα εξώφυλλα που είναι κομμένα και τα λοιπά, και λείπουν, ορίστε εδώ, λείπουν ολόκληρα θέματα. Να πας να το φτιάξεις εκτύπωση από το καινούριο, αγαπητοί μου φίλοι, δεν νομίζω ότι δεν ταιριάζουν τα χρώματα. Κοιτάξτε το καινούριο σε τι καλή κατάσταση είναι. Πώς θα μπορέσω εγώ να το κάνω? Κοιτάξτε, διαφέρουν οι αποχρώσεις. Έτσι, κοιτάξτε τώρα να τυπώσω τούτο εδώ και πάλι δεν κολλιέται. Κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτό έχει από ζελοτέιπ. Αν το χρωματίσω, το κάνω, θα μου πάρει, θα φτάσει, αγαπητοί μου φίλοι, 15 Αύγουστος και ακόμα θα παλεύω και πάλι καλή δουλειά δεν θα γίνει. Οπότε έχω πάρει την απόφαση να φτιάξω καινούργια εξώφυλλα από αυτά εδώ, έτσι, και 100 ήσαν για κλάματα. Για να μην είμαστε λοιπόν το αποτέλεσμα για κλάματα, θα φτιάξουμε ένα ωραίο καινούριο εξώφυλλο από αυτό εδώ, έτσι, και θα το περάσω εδώ και θα είναι πολύ ωραίο μπρος πίσω, στοιχημένα ωραία, και θα είναι ένα αξιοπρεπές τεύχος. Και θα έχουμε αυτό εδώ μέσω σακουλάκι του για αναμνηστικό, έτσι. Αυτό λοιπόν αποφάσισα να κάνω, νομίζω ότι και εσείς θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ορίστε ο μεγάλος υπνοτιστής, ο Super Goofy, κοιτάξτε αυτό τι ωραία κατάσταση είναι. Αυτό είναι σε άριστη κατάσταση, αυτό είναι κυκλοφόρητο. Αυτό είναι σίγουρα από κάποιο αρχείο του Τερζόπουλου, δεν μπορώ να το... Αυτό εδώ το είχε ο εκδότης σίγουρα για πάρτι του, το είχε φυλάξει. Τώρα πώς έπεσε στα χέρια του κυρίου διευθυντή, μέσα από τις πωλήσεις και από όλα αυτά. Κάποια στιγμή αυτά ο κύριος Τερζόπουλος, θυμάμαι ότι 2004 κάπου εκεί που είχε έρθει, είχε κάνει μια έκθεση εκεί στα... Τα έδειχνε, εγώ πιστεύω ότι κάπου τα έσπρωξε, τα έδωσε σε συλλέκτες και μετά βγήκανε στην αγορά. Δηλαδή δεν έχω άλλη θεωρία. Πώς μπορεί αυτά εδώ και αυτό εδώ, κοιτάξτε, αυτά είναι σε άρια, κυκλοφόρητα. Δεν έχει πάει σε περίπτωρα αυτό, ούτε το αγόρασε άνθρωπος. Αυτό έχει φυλαχτεί σίγουρα. Κοιτάξτε, και αυτό εδώ. Όλα αυτά εδώ, το φάντασμα λέει του δάσους. Εντάξει, θα φτιάξουμε φοβερά εξώφυλλα, θα βγάλω τα εξώφυλλα από αυτά και αυτό το ίδιο και αυτό το ίδιο. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον που να τα αγόρασε στο περίπτερο εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου φίλοι. Κοιτάξτε τι έχει γράψει εδώ. Δεν πιστεύω να τα αγόρασε, έτσι. Και να, πείτε, και να πει ότι δεν τα διαβάζω, δεν τα κουμπάω και τα αφήνω στην άκρη για να τα βρούνε μετά από 60 χρόνια. Ή να τα πουλήσω, ναι, σημερινά λεφτά. Κύριος Διευθυντής μου είπε ότι αυτά, λέει, έχουν 10 ευρώ περίπου στις αγορές των πολιτών. Αυτό εδώ είναι σε άριστη κατάσταση, όλα ένα προς ένα. Σε άριστη, κυριολεκτικά, κυκλοφόρητη. Εγώ θα έλεγα ότι σε τέτοια κατάσταση άριστη, η αξία τους είναι ανεκτίμητη. Γιατί μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο σε αυτή την κατάσταση, έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα τα βάζουν το ίδιο γουρούνι, το ίδιο σακί όλα. Εντάξει, αυτό εδώ δεν νομίζω ότι πρέπει κανείς να το πουλήσει. Τώρα θα μου πεις τι να το κάνει. Ή έχουν μια ανεκτίμητη αξία, έτσι. Εγώ είμαι
Νιώθω τιμημένος που τα κρατάω στα χέρια μου αυτά τα ιστορικά τεύχη που είναι μια κουλτούρα μιας άλλης εποχής που δεν υπάρχει τώρα. Έτσι, μια κουλτούρα που δεν υπάρχει τώρα, αγαπητοί μου φίλοι. Έτσι, Μεγάλη Παρασκευή και μπεκροπίνουνε. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε, είναι άλλες εποχές, άλλες κουλτούρες, άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλες νοοτροπίες. Έτσι, αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι. Είμαι φτωχός που λέει και κύριος ο θείος Σκρούτζ εδώ πέρα. Έτσι, είμαι φτωχός. Πολύ ωραίο, εδώ μιλάμε για χιούμορ εκείνη την εποχή. Φανταστείτε από πόσο παλιά είναι ο θείος Σκρούτζ φημισμένος. Και τελειώσαμε λοιπόν, σας έδειξα αυτά. Ελπίζω να μην λήξατε. Και θα φτιάξουμε και αυτά εδώ του φίλου και συμμαθητή κυρίου Φάνη. Μου τα έδωσε, κοιτάξτε εδώ τι ζημιές έχει το εξώφυλλο. Αυτό εδώ από κάποιο comic album. Είναι μια εύκολη δουλειά την οποία θα τη φτιάξουμε τώρα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φάνη, το φίλο και συμμαθητή. Ξεκινάω ευθύς τη δουλειά. Βγάλτε μου εξώφυλλο από αυτά. Έτσι, βγάλτε μου εξώφυλλα, σκανάρισμα, ίσιωμα πρώτα, σκανάρισμα, ξαναφόρεμα μετά να πάνε στη θέση τους με μεγάλη προσοχή, γιατί όπως είπαμε είναι σε άριστη κατάσταση, και μετά εκτύπωση τα άλλα, φόρεμα σε αυτά εδώ. Έτσι, κόψιμο κτλ. Και τότε θα είμαστε έτοιμοι να το στείλω στο φίλο και ιδιοκτήτη που είναι ο κάτοχος αυτών εδώ των ωραίων τευχών. Ορίστε λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, τα τεύχη σου. Αυτά λοιπόν, τα ξαναλέμε λοιπόν. Γεια χαρά.